Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται κυρίως όχι για την τεχνολογική της πρόοδον, όσον για την καταναλωτική της μανία. Λες και πλάστηκε ο άνθρωπος με την βουλιμία, με τον σφοδρό έρωτα να καταναλώνει. Και φυσικά έχει πλάσει το είδωλον της θεάς της καταναλώσεως. Και τελικά και ο ίδιος ο άνθρωπος αντικειμενοποιήθηκε, έγινε ένα αγαθό, ένα αντικείμενο έτοιμο προς κατανάλωση, προς χρησιμοποίηση, έπαυσε να λειτουργεί σαν πρόσωπο. Βέβαια, όλα τα αγαθά τα έχει πλάσει ο Άγιος Θεός για να τα χαιρόμαστε, για να τα χρησιμοποιούμε, όχι για να τα απολυτοποιούμε, να τα κάνουμε απόλυτες αξίες ενώ είναι σχετικές και εξυπηρετούν μόνο τον βραχύτουτο βίο του κόσμου τούτου. Καταναλωτική λοιπόν μανία, και βλέπει κανείς τους νέους, τους μικρούς, τους μεγάλους να δίνουν όλη τους την διάθεση να δουν τι αγαθό υπάρχει στις βιτρίνες για να το αγοράσουν, και αν είναι βρόσιμο να το φάγουν, και αν είναι τεχνολογικό, ηλεκτρονικό ή έπιπλο ή ένδυμα ή σκεύος ή οτιδήποτε άλλο αντικείμενο να το αποκτήσουν. Αυτή η βουλιμία, αυτός ο σφοδρός έρωτας του να έχει, να κατέχει ο άνθρωπος, είναι μια εχμαλωσία, μια εξάρτηση η οποία καταργεί του ανθρώπου την ελευθερία. Τι κερδίζει ο άνθρωπος τελικά? Ένα τίποτε. Δεν γεμίζουν τον άνθρωπο όλα αυτά τα αγαθά τα οποία χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο για την καθημερινή του ανάγκη και προπαντός για την συντήρησή του. Βέβαια, κανείς δεν λέγει πως πρέπει ο άνθρωπος σώνει και καλά να στερείται, να μην έχει αυτά που είναι απαραίτητα. Και οφείλει η κοινωνία και οφείλουν οι φορείς που έχουν αυτό το έργο να εξασφαλίσουν το βιωτικό επίπεδο, να δώσουν στους ανθρώπους τα απαραίτητα αγαθά που τους χρειάζονται. Να δώσουν στους ανθρώπους την αξία της εργασίας τους, τον κατάλληλο μισθό, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να αγοράσει και τα αναλώσιμα αγαθά προς βρόσιν και πόσιν για τη συντήρησή του, και τα άλλα αγαθά τα οποία είναι απαραίτητα για την ένδυση, την υπόδυση, για τον οικοκυριό του σπιτιού, για την κίνηση, για την αναψυχή, για την ανθρώπινη ζωή. Πολιτισμό κάνει μόνο ο άνθρωπος. Και φυσικά δεν βλέπουμε ποτέ τα ζώα να έχουν αυτή την ανάγκη να αποκτήσουν αγαθά. Όμως, όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει το όριο, ξεπερνάει το μέτρο, τότε γίνεται αυτή η επιθυμία του να αποκτά αγαθά, να έχει, να κατέχει, γίνεται ένας πειρασμός που τον οδηγεί στην υπέρβαση του μέτρου, στην κατάχρηση, την παράχρηση, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, και ο άνθρωπος πλέον χάνει την ελευθερία του, αγχώνεται, δεν προλαβαίνει να δουλέψει, να αποκτήσει τόσα χρήματα ώστε να αποκτήσει όλα τα αγαθά του κόσμου. Και αν εξαπολύσει κανείς τους νέους και τις γυναίκες και τους άνδρες και τα παιδιά στους δρόμους της Αθήνας ή και των επαρχιών που έχουν θαυμάσιες βιτρίνες, μπορούν να χαζεύουν ώρες και μέρες μπροστά στα τόσο ωραία, όμορφα αγαθά που υπάρχουν. Ή και σε ένα σούπερ μάρκετ που έχει όλα τα αγαθά, τα αναλώσιμα, τα τρόφιμα, και πάλι εκεί, αν ήταν δυνατόν, να μην βγουν οι πελάτες να δουν, να θαυμάσουν, να τρώγουν με τα μάτια και ας μην φάγουν και με το στόμα. Η Εκκλησία λοιπόν δεν κατηγορεί τα αγαθά. Δεν κατηγορεί το ωραίο φαγητό. Δεν κατηγορεί το κρασάκι, το ποτό,
Το οποιοδήποτε ποτό αρκεί να είναι σε μια ποσότητα, σε ένα μέτρο. Και όπως λέγει ο Χρυσόστομος, δεν κατηγορούμε το αθώο κρασί. Δεν μας έδωκε το κρασί ο Θεός για να μεθούμε. Εκείνο που κατηγορούμε είναι η μέθη. Και δεν θα πούμε μη έστω ίνος, λέγει ο Χρυσόστομος, αλλά μη έστω μέθη. Όπως δεν κατηγορεί την ομορφιά, το ωραίο φύλλο και φυσικά επλάστη το έτερο φύλλο, το έτερο, σαν έτερο ήμιση ολοκληρώσεως του ανθρώπου μέσα στο γάμο, μέσα στην αγάπη. Όπου λειτουργεί το μητρικό και πατρικό φίλτρο, πρώτα φυσικά λειτουργεί το φίλτρο της συζυγίας, το φίλτρο της κοινωνίας, της ψυχοσωματικής, της αγάπης. Και λέει ο Χρυσόστομος, δεν είναι κακό η αγάπη όταν λειτουργεί κάτω από κάποιες προϋποθέσεις που τις ευλογεί και η Εκκλησία μας και ο Άγιος Θεός. Κακό είναι η πορνεία. Κακό είναι η υπέρβαση του μέτρου, η παράχρηση, η λατρεία της αρκός. Το μέτρο είναι ευλογημένο. Να λοιπόν που έρχεται η στιγμή λίγο να ελεγχθούμε από τους Ευρωπαίους. Θα περιορίσουμε σήμερα την καταναλωτική μανία κυρίως και μάλλον αποκλειστικά στα φαγητά και στα ποτά, τα οποία συνιστούν ένα κίνδυνο να μας οδηγήσουν σε αρρώστιες και τελικά να σκάψουμε το λάκκο μας με τα πιρούνια, με τα κουτάλια ή με τα δόντια μας, μασώντας τροφή και πίνοντας ποτά πάνω από ένα μέτρο. Τι γράφουν οι ξένοι και έχουν σε αυτό δίκιο. Οι Έλληνες λέγει είναι οι πιο καλοφαγάδες. Είναι αλήθεια αυτό. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, λέμε εμείς, και το κάνουμε πράξη. Δεν είναι απλή παροιμία. Οι δείκτες της καλοπέρασης δίνουν στους Έλληνες το πρώτο χρυσό μετάλλιο. Ξεπεράσαμε. Να λοιπόν και μια πρωτιά. Στην καλοπέραση παίρνουμε το μετάλλιο ανάμεσα στους Ευρωπαίους. Ενώ οι δείκτες της οικονομικής μας προόδου, της οικονομίας μας, είναι οι τελευταίοι. Είμαστε ουραγοί. Φτωχή χώρα. Τους ξεπεράσαμε όμως την καλοφαγία. Να και μια πρωτιά που δεν είναι τόσο επιθυμητή. Δεν είναι και ανεπιθύμητη. Γιατί να μην φάει ο φτωχός κόσμος το ψωμάκι του και το καλό του φαγητό και να πήγε και να ποτράγει κρασάκι και όπως λέγει και το τραγούδι «Και ρετσίνα στο ποτήρι σου Χριστίνα, τι θα πει η Ελλάδα». Είναι και αυτό Ελλάδα μαζί με τα όλα άλλα. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Δεν μπορεί να απομονώνουμε το φαγητό και το ποτό και να πούμε ότι αυτό είναι το παν. Ούτε θα δεχτούμε εκείνο που λέγουν κάποιοι ότι η Ελλάδα παράγει μόνο γιαούρτι και καλοφαγάδες. Οι Έλληνες λοιπόν είμαστε πρώτοι στο φαγητό, στο ποτό και στο τσιγάρο. Όχι μόνο το φαγητό, θα πεις πεινάς και τρως. Το τσιγάρο είναι κάπως περίεργο. Θα μας είχε βάλει και φουγάρο ο Θεός αν ήταν αναγκαίο να καπνίζουμε και να φεύγει μόνο στο καπνός. Και φυσικά το ποτό πάλι και αυτό είναι κάτι το πολύ επικίνδυνο όταν ξεπεράσει το μέτρο. Τι λέγει λοιπόν στατιστική των Ευρωπαίων. Μας κρίνουν και μας κατακρίνουν και έχουν εδώ δίκιο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα, 36,7% του εισοδήματός μας κάθε οικογένεια αναλώνεται στη διατροφή, στο ποτό και στο κάπνισμα. Κοιτάξτε, 36,7%. Δηλαδή, κοντά 40 πάει για το φαγητό, το ποτό και το κάπνισμα. Ο μέσος όρος στην κοινοτική Ευρώπη είναι μόλις 20,8%. Δηλαδή, περνάμε τους Ευρωπαίους κατά 16% παραπάνω. Δηλαδή τα σπαταλάμε τα λεφτά μας στα τρόφιμα, στα φαγητά. Και υπάρχουν και χώρες όπως είναι οι Ολλανδοί που έχουν μόνο 14,9% από τα χρήματά τους για την καλοπέραση. Εμείς λοιπόν έχουμε την πρωτιά. Θα πρέπει όμως να δώσουμε κάποια σημασία στο γεγονός αυτό. Δεν μπορούμε να τρώμε παραπάνω από εκείνα που μπορούμε να τρώμε. Και φυσικά έχει συνέπειες η πολυφαγία. Οι βρώσεις σε ένα μέτρο είναι αναγκαία. Δεν μπορεί να αφαιθεί ο άνθρωπος πεινασμένος,
να πεθαίνει από την πείνα. Όμως η υπέρβαση του μέτρου οδηγεί σε κάποια ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπως φέρει πίν στην παχυσαρκία, όπως φέρει πίν σε πολλές περιπέτειες της υγείας. Όλες οι αρρώστιες, και οι σωματικές και οι ψυχικές, μπορούν να σχετιστούν με την πολυφαγία που έχουμε εμείς οι Έλληνες. Και φυσικά, όπως μας λέγουν και σε μια άλλη στατιστική, είμεθα ο λαός ο πιο παχύσαρκος, που έχουμε και τους νέους τους πιο παχύσαρκους, αν και πολλοί νέοι Έλληνες αθλούνται. Είμεθα όμως οι πιο παχύσαρκοι, αφού τρώμε τόσο πολύ, είναι φυσικό αποτέλεσμα και η παχυσαρκία, η οποία είναι αιτία πολλών δεινών για την υγεία μας. Βέβαια, υπάρχει και ένα γονίδιο το οποίο φταίει, όπως λέγουν οι επιστήμονες, την παχυσαρκία. Υπάρχει μια γενική, γενετική μετάλλαξη, λέγουν οι επιστήμονες, για μια γενετική μετάλλαξη, πως ένα γονίδιο ευθύνεται για την παχυσαρκία μας. Η μετάλλαξη αυτή του γονιδίου διαταράσσει τον μεταβολισμό του σώματος και τον κέντρο ελέγχου της όρεξης, ώστε δεν δίδει το σήμα ο οργανισμός ότι φτάνει μέχρι εδώ, δεν χρειάζεται παραπάνω τροφή, και κατεβάζει ο άνθρωπος το καταπέτασμα. Τρώγει, γιατί δεν μπαίνει το ανάλογο μήνυμα από τον οργανισμό ότι φτάνει, ικανοποιήθηκε η ανάγκη προς τροφή. Χωρίς να λοιπόν ορμονικό σήμα χορτασμού, ένας άνθρωπος μπορεί να συνεχίσει να τρώει πολύ, έστω και αν η παχυσαρκία του απειλεί την υγεία του. Και λέγει ο άνθρωπος, θέλω να αδυνατήσω, να μην φάω, αλλά έχω πείνα, ξυλιγώνομαι από την πείνα και συνέχεια τρώχω. Οπότε η παχυσαρκία δημιουργεί τόσα προβλήματα σε διαβήτη, στην πίεση, σε καρδιοπάθειες, αγκιοπάθειες, αποθήκευση αυτού του λίπους, κάνει τον άνθρωπο δυσκίνητο, και όλα τα δεινά μπορούν να προέλθουν κυρίως από την παχυσαρκία. Θα βρουν, πιστεύουμε οι επιστήμονες, κάποιο φάρμακο το οποίο θα ξυπνήσει τον οργανισμό από μίμηση πρωτεΐνης, όπως λέγουν οι έρευνες, που παράγεται από το νεοανακαλυφθέν γονίδιο, ώστε αυτό το φάρμακο να δίνει το σήμα του χορτασμού όταν υπάρχει χορτασμός. Γιατί δεν είναι καλό πράγμα να τρώει κανείς πάνω από το πρέπον, να αυξάνει το πάχος, να πλατείνεται η κοιλία, να γίνεται άδης πανφάγος τη στιγμή που αδελφοί μας πεθαίνουν από την πείνα. Και εκείνο που είναι περίτω και είναι, θα λέγαμε, παραπάνω φαγητό σε μας, δεν είναι δικό μας στην ουσία, αλλά είναι των πεινασμένων αδελφών μας. Βέβαια, όλοι οι πειρασμοί έρχονται να δουλέψουν εις βάρος και της τσέπης του ανθρώπου και εις βάρος και της υγείας του, διότι τον προκαλούν να αγοράζει, να στέκεται σε βιτρίνες, να μπαίνει μέσα σε σούπερ μάρκετ και έτσι να αγκιστρώνεται σε διαφημίσεις, να αγκιστρώνεται σε ωραίες ταμπέλες και μάλιστα μέσα σε ένα θαυμάσιο φωτισμό, ο οποίος φωτισμός αυτός υπάρχει κυρίως στα σούπερ μάρκετ, ένας ελαφρός φωτισμός, πολύ μελετημένος, μια διάταξη διακοσμήσεως των προϊόντων και κάποιες ταμπέλες διαφημιστικές που αποχαυνώνουν τον πελάτη και τον κρατάνε σαγηνεμένο, εξαρτημένο, ώστε να πλώνει το χέρι στην τσέπη, να βγάζει, να αγοράζει και τελειωμό να μην έχει. Και ο φωτισμός λοιπόν και οι ταμπέλες και η διάταξη των εμπορευμάτων και τα χρώματα, φερρυπίν και στα μαναβίκα, και τα ποικίλα χρώματα και η διάταξη των φρούτων, των λαχανικών και όλα αυτά δημιουργούν μια θαυμάσια εικόνα που σαγηνεύει και αγκιστρώνει τον αγοραστή, ώστε να μην του κάνει η καρδιά να βγει από το χώρο αυτό, αλλά συνεχώς να ψωνίζει και μετά να μην πάνε χαμένα, να τα καταναλώνει, να τα καταπίνει και να βλάπτει όχι μόνο την οικονομία του, αλλά να βλάπτει προπαντός την υγεία του. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι οδηγοί, εμείς δεν θα εξειδικεύσουμε το θέμα αυτό, το βλέπουμε βέβαια στην πλατεία του διάσταση,
Υπάρχουν οδηγίες για τους καταναλωτές. Ορθό είναι να τους συμβολευόμεθα. Και βλέπουμε ότι έχουν και καλό αποτέλεσμα, αλλά και δυσάρεστο αποτέλεσμα, γιατί μας ανάβουν περισσότερο την βουλιμία για την κατανάλωση. Μια μανία ακορταγιάς και καταναλωτική μανία υπάρχει ακόμα και στους νέους, οι οποίοι κυρίως στρέφονται στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αθλητική ένδυση, στα είδη μόδας και σε τόσα άλλα, και μάλιστα τώρα που έχουν και την κάρτα των νέων, ώστε με την κάρτα αυτή να αγοράζουν όσα θέλουν. Δεν έχουν καρτερεμούς οι νέοι και επιβαρύνουν το πορτοφόλι τους ή αναγκάζουν τους γονείς να πληρώνουν υπέρογκα ποσά. Βέβαια, λιγότερα ξοδεύουν οι νέοι σε ποτά και σε φαγητά και πολύ περισσότερα στα άλλα ηλεκτρονικά και σε λοιπά, τα οποία δεν θα μας απασχολήσουν σήμερα. Κακό είναι οι νέοι να το ρίχνουν στο κρασί, να το ρίχνουν στα ποτά και να, μάλιστα στα είναι πνευματώδη. Καλή είναι η χυμή, καλό είναι ένα γλυκό, καλό είναι ένα γεύμα ευπρεπές που θα έχει μια καλή ποσότητα και ποιότητα. Υπέρβαση όμως του μέτρου δεν οδηγεί σε ωφέλεια, αλλά τον άνθρωπο τον βλάπτη. Βέβαια, η επιστήμη έρχεται να μας πει πολλά για την βλάβη από την αμετρία στην κατανάλωση των αγαθών, των βροσίμων. Δεν πάει πίσω και η επιστήμη των Αγίων Πατέρων. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν γιατρός και γνώριζε πολύ καλά την υγεία του ανθρώπου και έχει γράψει μάλιστα 2 ομιλίες περί της νηστείας. Η νηστεία βέβαια είναι περίοδος που ορίζει η Εκκλησία μας, Τετάρτες, Παρασκευές και κάποιες Σαρακώστες, οι οποίες νηστείες δεν είναι κανόνας απαράβατος. Όσοι είναι δυνατόν και νηστεύσουν, είναι μέσα στα πλαίσια της λιτότητας και της υγιεινής, θα λέγαμε, αγωγής, η οποία εξασφαλίζει και την ψυχοσωματική υγεία μαζί με την ωφέλεια την οικονομική. Διότι δεν είναι καλό πράγμα να γυρνάνε και οι φτωχοί Έλληνες και οι μεροκαματιάριδες στις ταβέρνες, στα κέντρα και να τα σπάνε, όπως λένε, και να βλέπεις να σπάνε ντουζίνες πιάτα. Γιατί τι φταίνουν τα πιάτα? Για να πληρώνει κοροϊδίστικα? Και να πληρώνουν τόσα και τόσα έξοδα για μια βραδιά? Να υδρώνουν, να δουλεύουν όλη την ημέρα και να κάνουν και περιορίες και σε μια βραδιά να ξοδεύουν όλες τις οικονομίες τους και μετά να είναι εξυπόλυτα τα παιδιά, παραπονεμένες οι γυναίκες, να μην έχουν τα αναγκαία προς των οικοκυριών τους για την ανατροφή των παιδιών ή για να κάνουν κάποιες οικονομίες για ώρα ανάγκης. Επομένως, η λιτότητα είναι αυτή η νηστεία για την οποία μας ομιλεί η Εκκλησία μας, που είναι σε ποιότητα κάποια διακριτική δίαιτα, αλλά και σε ποσότητα. Δεν είναι νηστεία μόνο να μην φάει κανείς κρέας. Νηστεία είναι και να μην φάγει σε ποσότητα υπερβολική που βλάπτει τον οργανισμό. Που η ποσότητα η πολύ δείχνει την βουλιμία και την εξάρτηση από την ποσότητα από το φαγητό. Πολλά ωραία μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος για την βλάβη λοιπόν της λεμαργίας, την βλάβη της τρυφής. Να δούμε κάποιες γραμμές, γιατί οι πατέρες είχαν πλήρη γνώση των πραγμάτων και μας δίδουν κάποιες θαυμάσιες συμβουλές. Τα δεινά λοιπόν της λεμαργίας περιγράφονται στους 2 αυτούς λόγους του Μεγάλου Βασιλείου σε πολλές παραγράφους. Ο κόρος λέει είναι ύβρεον αρχή. Ο κορεσμός, η υπερβολική τροφή, είναι μια αλαζονία. Ακολουθεί η μέθη, την τρυφήν, τα καρικεύματα και κάθε είδος ακολασίας βοσκηματόδους. Και όταν παραωθεί κανείς στην μέθη, στην πολυφαγία, μετά τον δαίμονα, όπως λένε όλοι οι πατέρες, της λεμαργίας, ακολουθεί και ο δαίμον της ακολασίας, της σαρκολατρίες, της πορνείας και όλων των δεινών. Η παχυσαρκία πράγματι είναι κάτι το οποίο προέρχεται από την τριφυλή δίαιτα, από τα
λουκούλια δείπνα, ήταν από παλιά αυτή η αμετρία που διέκρινε τα τραπέζια των ανθρώπων. Θυμούμεθα για το λουκούλιο δίπλων που τρώγαν και οι δονόγλωσσες ακόμα και είχαν τέτοια κατάσχετη επιθυμία να τρώγουν. Δηλαδή, όπως λέγει η Γραφή, και ο Χριστός, «Ον ο Θεός η κοιλία», που κάνουν πλέον την κοιλία Θεό και λατρεύουν τα βρώματα, τα φαγητά. Μέχρι που έτρωγαν, λέγαμε, του σκασμού, να πω μια απλή γλώσσα του λαού, τότε στα λουκούλια δίπλα των Ρωμαίων και κάποιων Ελλήνων, μερικές φορές που είχαν υπερβολές, όχι πάντοτε, είχαν μέτρων οι Έλληνες, και πήγαιναν και έβαζαν το δάχτυλο να κάνουν με τον αδειάστο στομάχι να ξαναφάνε. Δηλαδή, κτηνοδία πια. Τι κτηνοδία, τα ζώα δεν έχουν αυτή την βουλημία. Η βλάβη λοιπόν από αυτήν την πολυφαγία είναι ένα γεγονός το οποίο το περιγράφουν οι Άγιοι Πατές με μελανά χρώματα και φυσικά και η σύγχρονη ιατρική, η οποία μας συνιστά, παρακαλώ, την νηστεία, μας συνιστά έστω την απλή δίαιτα, αν δεν πιστεύει κανείς, σε τρόπον ζωής όπως τον συνιστά η Εκκλησία. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, τα πρόσωπα αυτών, παρατήρησε τα πρόσωπα αυτών που τρώγουν ακατάσχετα και πίνουν πολύ κρασί. Σήμερα, λέγει, είναι πρισμένα, είναι κατακόκκινα, είναι γεμάτα υδρότα, τα μάτια τους είναι κάθυγρα και προπετή και χάνουν το ακριβές της αισθήσεως από την ζαλάδα που επικρατεί μέσα τους, το λέω στην απλή γλώσσα. Όλα αυτά τα βλέπουμε στην πράξη. Και πράγματι είναι, όπως τονίζει και ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι η μέθη και η πολυφαγία φοβερό πράγμα. Δεν είναι η ολιγάρχια και ο τρόπος ορθόδοξος που συνιστά η Εκκλησία μας ή κάποια νηστεία, η οποία δεν βλάπτει την υγεία, αλλά αντίθετα είναι φρουρός της υγείας, είναι ο γιατρός, όπως μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι γιατρός πραγματικά της υγείας. Ποιο πράγμα? Η νηστεία, η λιτότητα. Σήμερον, αγαπητοί, λέει ο Χρυσόστομος, των ιατρών προσκυνήσομεν, ιδού γάρι εφίσταται η νηστεία, η ψυχών και σωμάτων σωτηρίαν χαριζομένη. Γιατρός λοιπόν είναι η νηστεία και όχι η ταλαιπωρία. Δεν είναι σαδιστική νοτροπία που ανεκάλυψε η Εκκλησία για να βασανίζει τους φτωχούς ανθρώπους να καλοπερνάνε οι πλούσιοι. Νηστεύουν και πλούσιοι όταν ξέρουν τι σημασία έχει η νηστεία. Βέβαια, εμείς δεν θα κάνουμε διάκριση να πούμε ποιοι νηστεύουν, ποιοι δεν νηστεύουν, ποιοι τρώνε πολύ, ποιοι τρώνε λιγότερο. Δηλαδή, αν δεν θα επενέσουμε τους πλουσίους που κάνουν υπέρμετρων χρήση των υλικών αγαθών. Μοιάζουμε τον άφρονα πλούσιο που λένε «Ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά, βάγε πίε φρένου». Τι είναι αυτά? Ο άνθρωπος τελειώνει μια μέρα. Εάν λοιπόν κάνει κατάχρηση, δεν ωφελείται και αυτή η ικανοποίηση μόνον του εαυτού του τον οδηγεί σε μια απώλεια και στην υγεία της ψυχής και στην υγεία του σώματος και φυσικά δεν γνωρίζει την αγάπη, δεν γνωρίζει αυτός την προσφορά. Δεν λειτουργεί το χάρισμα του αυτό ή το προσόν του το να έχει αγαθά και να του περισσεύουν. Δεν το λειτουργεί, δεν το κάνει διακόνημα κοινωνικό, δεν προσφέρει στον άνθρωπο που πεινάει, που έχει ανάγκες και γι' αυτόν τον λόγο δεν είναι ούτε άξιος και σωτηρίας. Επομένως, όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είναι κάτι το φοβερό η νηστεία, αλλά φοβερό πράγμα είναι η πολυφαγία, η λεμαργία, η γαστριμαργία, όπως λέμε, το να υποδουλώνεται κανείς στο φαγητό και στο ποτό. Λέγει συγκεκριμένα ο Χρυσόστομος, «Φιλήν αυτήν και ασπάζεστε ουχή δε δικαί νεχρή». Πρέπει να αγαπάμε και να την αποδεχόμεθα την λιτότητα, όπως τη λέμε εμείς, ή την νηστεία, όπως την λέει η Εκκλησία. «Ήγαρ φοβήστε δι μέθην φοβήστε και αδιφαγίαν, ουχή νηστείαν φοβήστε χρή». Εάν πρέπει να φοβούμεθα, να φοβούμεθα την μέθη και την αδιφαγία. Τι σημαίνει αδιφαγία? Άδης και τρώ.
που κάνουμε την κοιλιά μας άδη και δεν χορταίνει ποτέ. Όσο χορταίνει ο άδης να καταπίνει τις ψυχές, τόσο χορταίνει και ο αδιφάγος, ο λέμαργος, ο γαστρίμαργος, ο κοιλιόδουλος, ο οποίος κάνει την κοιλία του, την κάνει Θεό. Βέβαια, η λέμαργία, η πολυφαγία έχει κάποιες μορφές και μπορεί να φάγει κανείς έστω λίγο για να ικανοποιήσει να τερφθεί. Είναι η ειδίτητα, η γλυκύτητα που προκαλούν τα ωραία εδέσματα και τα ωραία ποτά. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μορφή της γαστριμαργίας. Υπάρχει και άλλη μορφή, δηλαδή της ποιότητας, η ωραία νοστιμιά, να μυρίζει κανείς, να γεύεται, να τέρπεται. Λες και αυτά είναι απολύτες αξίες. Ωραία είναι αυτά και εμείς είμαστε μερακλείδες οι Έλληνες στην κουζίνα μας και αφού είμαστε και καλοφαγάδες βέβαια. Δεν το κατηγορούμε, αλλά την ποσότητα κατηγοράμε. Την κατάχρηση κατηγοράμε που μας τρώγει και μας πάει στον τάφο μια ώρα αρχίτερα που λέμε. Επομένως η γαστριμαργία, η λεμαργία, η πολυφαγία, η πολυποσία δεν είναι κάτι το σωστό και πρέπει εμείς σαν Εκκλησία να το στυλιτεύσουμε. Όχι για να σας πούμε να νηστεύσετε, αγαπητοί τηλεθεατές. Μην νηστεύετε αν δεν θέλετε. Η Εκκλησία δεν βάζει καλούπια. Μας δείχνει έναν δρόμο και όσοι θέλουμε τον βαδίσουμε. Αλλά είναι αποδεδειγμένο ότι ο δρόμος που μας χαράσει η Εκκλησία και με την λιτότητα της νηστείας μας οδηγεί θα λέγαμε, στην καθαρότητα του οργανισμού, στον εξαγνισμό του σώματος από τοξίνες, από περιττά λίπη, καθαρίζει τα αγγεία, καθαρίζει το αίμα από τοξίνες, από περιττές βλαβερές ουσίες και όλα αυτά τα καρικεύματα και τα κρέατα με τις ορμόνες και τα τόσα λιπαρά είναι που φέρνουν όλες τις ανομαλίες στον οργανισμό. Είναι λοιπόν φρουρός της υγείας. Είναι η λιτότητα με την έννοια και της νηστείας όπως λέει η Εκκλησία. Λοιπόν, είναι κακό πράγμα, είναι πάθος η γαστριμαργία, η λεμαργία, η πολυφαγία όπως το λέμε και διακρίνεται σε δύο μορφές, την ειδίτητα, στην γλυκία γεύση, κανείς να απολαμβάνει, να γεύεται την γλυκύτητα των εδεσμάτων και των ποτών και στην πολυφαγία, στην πλεισμονή που θέλει κανείς να τρώγει σε ποσότητα. Και η ποιότητα λοιπόν μπορεί να είναι λεμαργία και η ποσότητα. Έστω να είναι η καλή ποιότητα μέσα σε ένα μέτρο που δεν βλάπτει. Καταναλωτική λοιπόν μανία, διαφημίσεις, οργάνωση στο σούπερ μάρκετ που κλείνουν φυσικά και στυλιτεύουμε σε αυτό το σημείο. Κλείνουν τα μικρομάγαζα, φτωχαίνει ο λαός και πλουταίνουν κάποια κεφάλαια, κάποια κέντρα θα λέγαμε οικονομικά. Γιατί να κλείσουν τα μικρά καταστηματάκια, γιατί να μείνουν άνεργοι, γιατί να είναι όλα μαζεμένα σε ένα χώρο και μετά να μας βάζουν όρους φτηνά στην αρχή και μετά να τα κρυβαίνουν για τον φτωχό λαό, δηλαδή να είναι ο βίος αβίωτος. Ας δούμε λοιπόν κάποια απαράδεκτα πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε που έχουν σχέση με το θέμα μας αυτό, αγαπητοί τηλεθεατές. Διαβάζουμε και βλέπουμε στις εφημερίδες, στα περιοδικά και βλέπουμε στα τηλεοράσεις. Χωματερές και χωματερές. Δηλαδή δεν τα φάγαμε και περίσσευσαν. Τα φάγε ο λαός τα αγαθά της γης. Πεινάει ο λαός. Φρούτα δεν τρώει η νεότητα. Δεν τρώγουν και οι οικογένειες πιο πολλές την επαρκή τροφή. Σήμερα είναι η μισθή πείνας, η συντάξη πείνας και ασιτίας και μην μιλάμε τότε για χωματέρες. Δηλαδή θέτω ένα ερώτημα και στην πολιτεία. Προς τι οι χωματέρες, επειδή έχει χορτάσει ο λαός και περίσσευσαν. Εάν είχε χορτάσει ο λαός και περίσσευαν, δεν πεινάνε άλλοι λαοί. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Είναι μεγάλο αυτό, μεγάλη ευχαριστία. Δηλαδή τα αγαθά που δίνει η ευλογία της βροχής, του αέρα, του ήλιου, οι κλιματολογικές συνθήκες, εμείς τα πετάμε, τα θάπτουμε. Στα φύλλα θάφτηκαν, ροδάκινα λέγει, μεγάλη ταφή ροδακίνων, εκατομμύρια τόνοι θάπτονται προϊόντων, σιτηρών, φρούτων, λαχανικών
Και τα τι αυτά. Και λέει κανείς, γιατί αυτό το πράγμα. Και ενώ έχουμε βρει και τρόπους να παράγει και πράγονται προϊόντα, όπως γεοντομάτες διαβάσαμε σε μια εφημερίδα. Δήμος Μυτιλής οργάνωσε θερμοκήπιο με ζεστό νερό που βγαίνει από τη γη και έτσι δεν πληρώνουν ρεύμα. Εντάξει, φτηνή η παραγωγή. Τρώει ο λαός. Χορταίνει. Και μπορούμε να κάνουμε αξιοποίηση και της ηλιακής ενέργειας και της και των ανεμογεννητριών και της γεωενέργειας κλπ. Έχουμε και τρώμε στα σπίτια και περισσεύει και τα θάπτουμε. Όχι. Τουλάχιστον ας γίνουν τα φρούτα όχι χωματερές, αλλά γιατί καταστράφηκαν 3,5 εκατομμύρια τόνοι φρούτων. 3,5 εκατομμύρια τόνοι φρούτων από το 1988 μέχρι το 1993. 3,5 εκατομμύρια τόνοι φρούτων. Πεινάει ο λαός, πεινάνε οι γειτονές μας και στην Αλβανία, αδελφοί μας είναι, και αλλού και αλλού και στη Γιουγκοσλαβία, στη Βοσνία, και εμείς θάπτουμε τα ευλογημένα αυτά προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε μία μέρημνα. Διαρκείς ανατιμήσεις διαβάζουμε σε άλλα άρθρα. Γιατί λοιπόν να αυξάνουν τα προϊόντα τη στιγμή που τα θάβουνε. Άρα υπάρχει το σχέδιο, ο λαός να πεινάει, να μας βάζουν όρους οι ξένοι, δεν θα τα δώσει να τα φάει ο λαός, να αγοράσει, να μην πέσουν οι τιμές και επομένως να πεθαίνει από την πείνα ο λαός. Άλλο η πολυφαγία και άλλο η πείνα. Και πίτα έχουμε και άλλα δεινά τα οποία έχουν επισορευτεί σε αυτόν τον τόπο. Το κόστος, η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις και έπειτα και ένα άλλο. Το έχουμε καταλάβει, αγαπητοί τηλεθεατές, το έχουμε συζητήσει ή το ακούμε και το παραβλέπουμε. Τι συμβαίνει, όπως γράφουν επίσημες στατιστικές, 2,7 εκατομμύρια, δηλαδή κοντά 3 εκατομμύρια κατά κεφαλήν είναι το χρέος μας. Τη στιγμή αυτή είναι 27 τρισεκατομμύρια δραχμές το χρέος μας. Δηλαδή, όχι μόνον δεν τρώγει καλά το κοινό σπίτι το ελληνικό. Φυσικά μπορεί να φάγει ζυμαρικά, να φάγει πολλή τροφή και να παχύνει και ο φτωχός. Άλλο το θέμα αυτό που το στυλιτεύουμε την πολυφαγία έστω και σε κακή ποιότητα. Το θέμα τώρα που ρωτάμε είναι, είμαστε καλοφαγάδες εμείς λέγει οι Έλληνες και πολλοί και φτωχοί μερακοματιάδες σπαταλούν στα κέντρα διασκεδάσεων τόσα χρήματα. Γιατί δεν κάνουμε οικονομία όλος ο ελληνικός λαός να ξεχρεωθούμε κάποτε. Πού πήγαν λένε μερικοί τόσα χρήματα. Κοντά 3 εκατομμύρια χρωστάει ο κάθε Έλληνας, η κάθε Ελληνίδα. Εάν μια οικογένεια έχει 5 μέλη, είναι χρεωμένη η οικογένεια με 15 περίπου εκατομμύρια χρέος. Αυτό το χρέος μετά από 5 χρόνια θα είναι όχι 15 σε μια οικογένεια, 30 εκατομμύρια σε μια οικογένεια. Άρα ποτέ δεν ξεχρεωνόμαστε. Επομένως, δεν θα πρέπει να είναι ο νους μας συνέχεια στην καλοπέραση, συνέχεια στο φαγητό, στο ποτό και στο τσιγάρο. Καταστρέφουμε την υγεία μας, καταστρέφουμε και την χώρα μας. Θα πρέπει κάποτε να βάλουμε μυαλό, να λογικευτούμε και να βρούμε κάποιες λύσεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν στο να ξεπεράσουμε και τα χρέη μας μαζί και με την λύση των άλλων προβλημάτων, να ξεπεράσουμε τους κινδύνους για την υγεία μας από την πολυφαγία, την πολυποσία και από το κάπνισμα που είναι μία αυτοκτονία. Γιατί όμορφες κοπέλες, νέοι, καπνίσουν, τι κερδίζουν? Ένα τίποτε. Τώρα να πει ένας τρώει ένα γλυκό, έχει κάποια ευχαρίστηση. Το τσιγάρο, μια συνήθεια που δεν προσφέρει παρά μόνο καταστρέφει. Γιατί λοιπόν να πληρώνουμε για την καταστροφή μας, τη στιγμή μάλιστα που βλάπεται η υγεία μας, γιατί να διάζουν τις τσέπες μας στα σούπερ μάρκετ και να μας εκμεταλλεύονται, να πλουταίνουν κάποιοι κεφαλαιούχοι και ο λαός να φτωχαίνει και να αρρωσταίνει από παχυσαρκίες και από όλες τις αρρώστιες που είναι επακόλουθα. Και γιατί σιγά σιγά να οδηγούμεθα σε μία εχμαλωσία
σε μια χρεοκοπία και να κινδυνεύουμε να μας αγοράσουν, μάλλον να μας πάρουν και υπηρεσίες και βιομηχανίες και τα σπίτια μας και τα κοτέτσια μας ακόμα οι ξένοι, διότι τους χρωστάμε. Ο καθένας μας χρωστάει, το κάθε άτομο χρωστάει 2,7 εκατομμύρια, δηλαδή κοντά 3 εκατομμύρια. Σε 3-5 χρόνια θα είναι 3,5 εκατομμύρια και παραπάνω. Τι θα γίνει λοιπόν, καλοπέραση εμείς, ποιοι θα πληρώσουν λοιπόν την ύφη? Και υπάρχει ένα θαυμάσιο άρθρον, διαγενεαλογική δικαιοσύνη, ληστρική εκμετάλλευση εκείνων που δεν γεννήθηκαν ακόμα. Εμείς τρώμε εις βάρος αυτών που ακόμα δεν γεννήθηκαν. Για σκεφτείτε σε 5-10 χρόνια. Υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη κοινωνική αδικία? Εμείς να τρώμε, να σπαταλάμε, να καταναλώνουμε, να κάνουμε διασπάθηση του δημοσίου χρήματος και της τσέπης μας εμείς κατάτομων και να μην κάνουμε μια οικονομία. Τέλος πάντων, κάποτε να βρούμε μια λύση για τα χρέη μας τα εθνικά, τα κρατικά. Να βρούμε μια λύση για τον οικοκυριό μας και μια λύση που θα δίνει στον άνθρωπο το δικαίωμα του να ικανοποιεί την βρώση και την πόση του, την αναψυχή του, τη διασκέδασή του. Όχι όμως σπατάλες, όχι όμως ασωτίες, τη στιγμή που όλοι μας δουλεύουμε για να καταχρεώσουμε την χώρα μας και να καταχρεώσουμε τους επιγόνους μας, οι οποίοι θα είναι δεμένοι χειροπόδαρα από την χρεοκοπία, την οικονομική δυσπραγία και θα έρθουν οι ξένες εταιρείες και οι νομισματικοί να μας βάλει ρόλα σε επιχειρήσεις, σε μαγαζιά, σε καταστήματα, να αγοράσει τα πάντα, ακόμα και το Άγιον Όρος, όπως είχαμε πει σε άλλη εκπομπή. Είναι λοιπόν, είναι ηθικό πράγμα αυτό να μην μας καίγεται καρφί και να τα σπάνε τόσοι και να μην βάζουμε μυαλό και να μας κατηγοράνε οι Ευρωπαίοι ότι εμείς είμαστε οι καλοφαγάδες, ότι διαθέτουμε το 37% από το μισθό μας και από το γενικό εισόδημά μας, το έθνος μας το διαθέτουμε μόνο για κατανάλωση βροσίμων αγαθών, φαγητού, ποτού και τσιγάρου. Άρα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά, προτού είναι πολύ αργά. Γι' αυτό ερχόμαστε σε μία έξυπνη προεόρτια νηστεία, είναι τίτλος ενός θαυμάσιου άρθρου και επαινούμε αυτόν τον αρθρογράφον, δεν βλέπω να έχει όνομα, το επαινούμε που έκαμε ένα διάλογο με τον κύριο Αθανάσιο Αβραμίδη, τον επίκουρο καθηγητή παθολογίας και καρδιολογίας του Πανεπιστημίου των Αθηνών. Γνωστός ο κ. Αβραμίδης για την ευρημαθία του και μάλιστα ασχολείται και με θέματα περί νηστείας που ασχολείται κυρίως η Εκκλησία. Θεραπευτικές επιδράσεις, λέει, μια θρησκευτική συνήθεια. Βέβαια δεν σας διαβάζω όλο το άρθρο, δημοσιεύθηκε στο Βήμα 11 Δεκεμβρίου 1994. Εμπρότης η νηστεία από ιατρική σκοπιά. Νηστεία φυσικά σημαίνει νηεστήν, νηστερητικό, να μην τρώει κανείς, όχι καθόλου, αλλά να μην τρώει σε ποσότητα και σε κάποιες τροφές περιεκτικότητας, σε λιπαρά και σε τα λεγόμενα αρτήσιμα, τα οποία και βλάπτουν και σκοτώνουν τον οργανισμό και τον άνθρωπο. Επομένως, η νηστεία είναι να μην τρώει κανείς από κάποια φαγητά τα οποία ορίζει η Εκκλησία για κάποιες περιόδους, Τετάρτες, Παρασκευές. Και νομίζουν κάποιοι ότι δεν πρέπει να κάνουν αυτή την διάκριση των ημερών. Και ταΐζουν τα παιδιά τους οι μητέρες, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, όχι την εβδομάδα, αρτήσιμα, λιπαρά, περιεκτικότητα και τοξινών, και τα παιδιά τα δηλητηριάζουν, δεν τα ωφέλουν. Η Εκκλησία ξέρει τι λέγει. Και οι πατέρες που ήταν και γιατροί, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ξέρουν τι λένε. Λοιπόν, είναι πλήρης διατροφή, λέγει, τα νηστίσιμα φαγητά που ορίζει η Εκκλησία. Βεβαίως, λέγει, τις Τετάρτες και Παρασκευής η νηστεία. Κάποτε όμως μπορεί να γίνουν κάποιες υπερβολές, πράγμα το οποίο δεν συνιστά η Εκκλησία. Δεν συνιστά υπερβολές. Η νηστεία, λοιπόν, σε μακρά διάρκεια,
μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να το προσέξει αυτός που κάνει νηστεία ή κάνει δίαιτα. Οι κοπέλες για σιλουέτα, οι αθλητές για να έχουν σώμα εύρωστο και ευκίνητο και να μην ζυμαριάσει από την ατονία των πολλών λιπαρών και των άλλων ουσιών που δηλητηριάζουν τον οργανισμό. Όταν λοιπόν η νηστεία της Εκκλησίας είναι, δεν χάνει τις ουσίες απαραίτητες αυτός που νηστεύει. Δεν τρώει γεφυρπίν λάδι, αλλά τρώει λίγες ελιές, ταχύνι, ξηρούς καρπούς. Προσφέρουν τα λιπαρά, λέγει ο Αβραμίδης. Όταν απαγορεύεται το κρέας, τρώει το ψάρι των Χριστουγέννων, φερειπάν, την νηστεία των Χριστουγέννων. Όταν δεν τρώει ψάρι, τρώει οκταπόδια, καβούρια, θαλασσινά και άλλες τέτοιες νηστείες τροφές που έχουν ζωικά συστατικά προσλήψη των ζωικών λευκομάτων και δεν χάνει. Τουλάντιον ωφελείται αυτός που νηστεύει. Τρώει φυσικά άλλες τροφές που όπως είναι τα όσπρια, σόγια και άλλες τροφές και φυσικά ξέρουμε ότι τα όσπρια, τα φασολάκια, η ελληνική τροφή, η φασολάδα είναι η πιο ωφέλιμη από το κρέας. Πρέπει να τα λέμε αυτά, όχι για να σας κάνω προπαγάνδα να νηστεύσετε. Δεν κάνω προπαγάνδα εδώ, μας ενδιαφέρει η υγεία μας. Μας ενδιαφέρει η σοφροσύνη, γιατί αν τα παιδιά τα παραφορτώνεται με λιπαρά, αυξανούν τη ζωτικότητα, τις ορμές. Πού θα ξεθυμάνουν, πού θα ξεθυμάνουν. Θα τρέξουν σε οδούς όχι, θα λέγαμε, σοφροσύνης και νυφαλιότητας. Λοιπόν, τα λέμε αυτά τα πράγματα εδώ για να βοηθήσουμε, να κατανοήσουμε το μέτρον της λιτότητας, το μέτρον της, που ωφελεί τον άνθρωπο. Λοιπόν, τα όσπρια και κυρίως η φασολάδα ή ελληνική αυτή τροφή είναι πολύ καλύτερη από το κρέας. Λέγουν επιστήμονες, έχει όλες τις ουσίες που έχει το κρέας εκτός από το λίπος που βλάπτει. Άρα γιατί να μην φάει φασολάδο Έλληνας και να έχει την υγεία του. Βέβαια όχι υπερβολική ποσότητα. Η νηστεία λοιπόν ασκεί θεραπευτικές επιδράσεις, λέει ο γιατρός, σε πολλές καταστάσεις υγείας. Και ερμηνεύει, για να το τονίσουμε αυτό, όταν νηστεύει κανείς σωστά, εκτός το ότι λαμβάνει μια πλήρη διατροφή με τα νηστίσιμα φαγητά, εξυπηρετεί και την κατάσταση της υγείας του. Μάλιστα, να συντομεύσουμε. Ξεκουράζει με τη λιτή τροφή το πεπτικό του σύστημα, το σηκώτη, από τον κόπο εκρήσεων υγρών για την πέψη των λιπαρών. Ξεκουράζει το πάγκριας για τους υδατάνθρακες. Ξαλαφρώνει το αγιακό σύστημα από τα πολλά λίπη. Την χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια, την καλή και την κακή χοληστερίνη. Κοιτάξτε τι ωφέλεια έχει η λιτότητα. Πέστε το εσείς λιτότητα. Δίαιτα το λένε οι άλλοι. Όπως θέλετε πέστε το. Έτσι και οι διεργασίες της αρτηριοσκληρώσεως πλέον παύουν να λειτουργούν και καθαρίζουν οι αρτηρίες από το φράξιμο και πάβουν να απειλούν καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια των άνθρωπων. Ο σακραώδης διαβήτης ρυθμίζεται ευκολότερα, με τη λιτή τροφή λοιπόν χάνονται και μερικά παραπανήσια κιλά, η υπέρταση ρυθμίζεται πιο γρήγορα, με τα όσπρια τα δημητριακά και τα λαχανικά της νηστείας διευκολύνεται η κινητικότητα του εντέρου, ενώ μειώνονται οι κίνδυνοι για καρκίνο. Και φυσικά, συμπληρώνω εδώ τον γιατρό, η καλύτερη τροφή για να προλάβουμε τον καρκίνο και τις άλλες αρρώστιες των εντέρων του συστήματος πεπτικού και όλου του οργανισμού είναι να τρώγουμε κυρίως λαχανικά και φρούτα. Λέγει κάποια στατιστική της επιστήμης της διαιτολογίας ότι η τροφή του ανθρώπου πρέπει να είναι, του ανθρώπου, δεν πρέπει να είναι σαρκοβόρο όρνεων, ούτε μέθυσος. Πρέπει να είναι η τροφή του ανθρώπου 75% λαχανικά, φρούτα, όσπρια, αυτά που βγάζει η γη, να μην έχουν φυσικά τοξικά απόβλητα, εννοείται, και τότε δεν ωφελούν. Δεν βλάπτουν όμως τόσο όσο τα άλλα τρόφιμα. 75% λοιπόν να είναι λαχανικά, όσπρια, φρούτα και 25% όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα, κρέας, ψωμί, αυγά, γάλα, τυριά κλπ. 75% λοιπόν να είναι λαχανικά, όσπρια, φρούτα. Επομένως αυτή είναι η σωστή δίαιτα ή όπως θέλετε να το πείτε η πρόληψη των ασθενειών και στην ουσία συνιστούν και την νηστεία η οποία ωφελεί τόσο πολύ.
Επομένως, αγαπητοί τηλεθεατές, για να καταλήξω σε αυτή την ομιλία, ίσως επανέλθουμε και σε άλλες περιπτώσεις, να μιλήσουμε για τις σοφές κουβέντες που λέγουν οι Άγιοι Πατέρες για την νηστεία. Μας χαρακτηρίζουν ότι είναι η νηστεία πραγματικά ένας φρουρός, μια οδός ασφαλείας, επλέκουν το εγκόμιο στην λιτότητα και στην νηστεία, και φυσικά αυτό δεν πρέπει να γίνει με υπερβολή. Ούτε υπερβολική νηστεία, ούτε υπερβολική λιτότητα, ούτε να αφήσουμε το λαό να πεινάει. Θα πρέπει να φροντίσει και η πολιτεία και η εκκλησία, όπου μπορεί η εκκλησία, δεν έχει φυσικά τα ταμεία, δεν εισπράττει η εκκλησία τις τόσες φορολογίες που εισπράττει η πολιτεία, και παρά τα αυτά δεν αφήνει πεινασμένο η εκκλησία, και μάλιστα την περίοδο αυτή κάνει και τον έρευνα της αγάπης η εκκλησία, και τα χρήματα τα οποία μαζεύει θρέφει πτωχούς, πεινασμένους, δυστυχισμένους, δίνει φάρμακα σε αρρώστους, περιθάλπη σε ιδρύματα, σε ποικίλα ευαγή ιδρύματα, τους αναξιοπαθούντας ανθρώπους, δίνει φάρμακα απαραίτητα, στέλνει στο εξωτερικό για εγχειρήσεις και ασκεί μία φιλανθρωπία την οποία δεν την προβάλλει και ο λαός δεν την γνωρίζει. Επομένως, ας γίνει αφορμή αυτά τα οποία είπαμε, λίγο να σκεφτούμε την υγεία μας, γιατί νους υγιής εν σώματι υγιή λέγει η παράδοση ελληνική. Και τι λέγει η Εκκλησία μας και το Ευαγγέλιο? Μας λέγει ότι ο άνθρωπος επλάστηκε άνθρωπος ώστε να χρησιμοποιεί τα αγαθά και να μην τα απολυτοποιεί, να μην τα λατρεύει, να μην εξαρτάται από αυτά. Και φυσικά πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μην υπάρχουν πεινασμένοι, μάλιστα τις μέρες των Χριστουγέννων που έρχονται, να μην πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα, από το κρύο, από την παγωνιά και από την ασιτία, μάλιστα σήμερα που εκπνέει ο 20ος αιώνας. Να φροντίσουμε και για τους λαούς που πεινούν, της Αφρικής, της Ασίας και της Ευρώπης, όπως τη Βοσνία. Και θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή οικονομία που θα ωφελήσει την υγεία μας και θα δώσουμε το περίσσευμα, όχι χωματερές λοιπόν, όχι πετάγμα στα σκουπίδια τόσων ψωμιών και φαγητών, ούτε να τα παίρνουμε εμείς όλα για τον εαυτό μας, να δώσουμε αυτό που δεν μας χρειάζεται εμάς, δεν μας ανήκει, ανήκει στους αδελφούς μας. Αγαπητοί τηλεθεατές, μιλήσαμε για την καταναλωτική μανία της βρώσεως και της πόσεως κυρίως σήμερα, αλλά η καταναλωτική μανία είναι ένα ευρύτερο δεινό που μας στείλει στον τόπο μας. Ας δούμε λοιπόν το πρόβλημα, και όλοι μας, και εκκλησία και πολιτεία και ο καθένας μας, ας εργαστούμε για το μέτρον, για την λιτότητα, και όπως ακριβώς ο καθένας νομίζει, ας φροντίσει να επαρκέσει στις ανάγκες του και να προσφέρει και στον αδερφόν του, είτε σε χρήμα, είτε σε ένδυμα, είτε σε τρόφιμα, είτε σε βοήθεια ποικίλη φαρμάκων που χρειάζονται οι αδερφοί μας. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Χαίρετε.